Τσίνα Πινκ Φλαμίγκο σε αντιμέτωπη σήμερα για την Development League. 10η αγωνιστική. Και οι Φιωρεντίνα ξεκίνησαν δυνατά. Πήγανε προς το καλάθι. Ωστόσο, άφησε τις δύο προσπάθειες σε αυτές τις πρώτες δύο εκθέσεις. Λαμπρινός. Αντωνόπουλος, ξανά για τον Λαμπρινό. Συνεργάζονται οι δυο τους. Μπερδεύεται εκεί για λίγο, βγάζει στην απέναντι γωνία για τον Γεωργακόπουλο και σίδερε την προσπάθειά του. Χωρίς χώρα αυτές οι πρώτες επιθέσεις των δύο ομάδων. Η Φιωρεντίνα που μέχρι στιγμής μέτρουν 6 νίκες και 5 ήττες. Ενώ από την άλλη η Pink Flamingo είναι στο 7-4. Το πρώτο φαουλ του παιχνιδιού είναι πάνω στον Μακρύδη, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία τώρα για τις δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 2-2 από τον Μακρύδη. Καλάθι Φλαμίγκος, δεν θα έρθει ούτε τώρα από την προσπάθεια του Ζαχαρόπουλου. Στην πλάτη εκεί ο Γεωργακόπουλος που θα πάρει το φάουλ. Για 3 άστοχο, έρχεται όμως να γραφώσει το επιθυμικό rebound ο Συλλογιανόπουλος, ο οποίος θα πάρει και το τρίποντο, είναι άστοχο. Ο Συλλογιανόπουλος Βασίλης, γιατί είναι 2 στο σημαντικό, ο Βασίλης και ο Κωνσταντίνος. Μέσα ο Ζαχαρόπουλος, για να δώσει συμπέκτη όμως, παρενέβη και η άμυνα των Φιωρεντίνα. Καθώς ο χρόνος τελείωνε, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Το 2-0 παραμένει. Στη γωνία ο Βασόπουλος πάει προς τα μέσα. Μακρύδης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα στην κατοχή της Φιωρεντίνα. Άστοχη προσπάθεια και το αμυντικό rebound. Γεωργακόπουλος, αλλά καταλήγει στον Ζαχαρόπουλο και τους πήρε το σιούτ. Είναι άστοχος. Δεν έχουν ανοίξει το σκορ ακόμα η ομάδα των Φλαμίγκο. Όλο τον δρόμο που πάει μέσα ο Φιωρεντίνα, είναι άστοχος. Και έρχεται η απάντηση για το 2-2. Ακρίτας, Συλλογιανόπουλο. Αυτός μια παρακινδυνευμένη πάσα ψηλή. Παρενέβη και ο Λαμπρινός και έβγαλε εκτός. Κοντά στόχος ο Γεωργακόπουλος. Για 2 έκτοχος ο Γεωργακόπουλος ήταν αυτή τη φορά. Ο Αθανασόπουλος ήταν στην προηγούμενη πάση με τις φορείτες. Για 2 μέσα. Ο Μακρύδης δεν το σκέφτηκε.
και δικαιώθηκε για την επιλογή του. Αντωνόπουλος πάει προς τα μέσα, θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι με τη δύναμή του Αντωνόπουλος. 4-6 μπροστά τα Φλαμίγκος. Μακρύβης, Γεωργακόπουλος, Γιατρής, άστοχος ο Ακρίτας και αυτό το αμυντικό rebound προϋποθέσει εκκλησιασμού εδώ. Μονομόναχος ο Ζαχαρόπουλος, ωστόσο το σύστημα είναι καλό, κάτι που καταλαβαίνει και ο ίδιος. Ξέρει και ο ίδιος ότι θα μπορούσε να έχει εκτελέσει καλύτερα αυτή την προσπάθεια που του δόθηκε, την ευκαιρία. Ο οποίος τελικά θα πάρει το φάουλ. Άστοχος στην πρώτη του προσπάθεια. Και τα φίλοι Φλαμίγκος κρατάνε το προβάδισμα. Εδώ τώρα με τη φλέξη από τον Ακρίτα. Δεν καταφέρει όμως να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Πολύ ωραία πάσα, αλλά κακό το τελείωμα από τον Αντωνόπουλο. Ακρίτας. Διεισδύ, βλέπει πολύ ωραία το συμπέκτη του, ο οποίος κάνει ένα άτσαλο στην άλλη στη φάση, ο Μακρύβης. Για δύο τώρα ο Γεωργακόπουλος ευστοχή. 4-8 στο συν 4 τα Φλαμίγκος. Έστοχος ο Γεωργακόπουλος. Τον ζήγησε, το πήρε και τελικά ευστόχησε. Και εδώ ένα φθηνό λάθος από την ομάδα των Pink Flamingos. Ο Γεωργακόπουλος δεν υποδέχεται σωστά την μπάλα, την έχασε από τα χέρια του. Και έτσι έχουμε ξανά αλλαγή κατοχής. Στο σίδερο Αθανασόπουλος πήρε το σούτ. Αναλίγο το κλέψιμο. Η μπάλα παίρνει μένει στα χέρια των Big Flamingos. Έχει ο Αντωνόπουλος πιεζόμενος. Το βάζει όμως. Δεν χαμπάρκες από πίεση, δεν χαμπάρκες από τα χέρια που ήταν ισωμένα μπροστά του. Και με αυτό το τρίποντο έκανε το 7-10. Δεν έρχεται η απάντηση. Και το αμυντικό rebound από τον Ζαχαρόπουλο που θα δώσει τον Λαμπρινό, ο οποίος θα οργανώσει αυτή την επίθεση για 3. Άστοχος ο Ζαχαρόπουλος. Ξανά το κλέψιμο και τώρα εδώ προϋποθέσεις ευκαιριασμού, 2-1. Τελειώνει δύσκολα τη φάση, ο Λαμπρινός θα πάρει τελικά το φάουλ και τις δύο βολές.
Χακέι, δεύτερη 2 στους 2 από τον Λαβρινό. Για 3. Βιάστηκε το παίξο με Σαρετίνα, ο Ακρίτας. Ανάμεσα σε δύο ο Αντωνόπουλος. Εύστοχος και εδώ ο Ζαχαρόπουλος δυσκολεύεται. Και οι δύο τελευταίες επιθέσεις της Φιωρεντίνα, οι οποίες δεν έχουν φέρει κάποιους πόντους. 7-14. Καβρινός Γιωργακόπουλος για 3. Κακό το σουτ, μάχεται για το rebound, τελικά είναι θετικό. Πρέπει να σουτάρει εδώ, αλλά βρίσκει σίδερο η προσπάθεια του Αντωνόπουλου, ο χρόνος τελείωνε. Και εκείνος πιεζόμενος πήρε το σουτ, ωστόσο αυτό έτσι. Γεωργακόπουλος γυρνάει, θα πάρει το φάουλ. Και τις δύο βολές ο Γεωργακόπουλος εκεί πήγε προς τη ρακέτα. Και τελικά πήρε το σφύριγμα, 7-14 μπροστά τα Pink Flamingos. Και ο Ρετσίνα προσπαθεί να πλησιάσει, προσπαθεί να βρει λύσεις στο αντίπαλο καλάθι. Έχουμε και η πρώτη. Έχουμε και η δεύτερη, 2 στις 2. Φάουλ χαμηλά επάνω στον Κατσούλα. 47 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Αδρινό ευστοχή από μέσα απόσταση. 9-16. Το τρίποντο τώρα από την άλλη μεριά. Είναι άστοχο και η μπάλα περνάει και εκτός. 25 δευτερόλεπτα. Πάει προς τα μέσα ο Κατσούλας. Αστοχή, έτσι το επιθετικό rebound από τον Αντωνόπουλο. Καλάθι και φάουλ. Ο Αντωνόπουλος πάλεψε εκεί και τελικά δικαιώνεται. 9-18. Άστοχος του βολή. 4 δευτερόλεπτα στην κατοχή της Φιωρεντίνα. Για 3. Άστοχος. Και το 9-18 είναι το σκορ της πρώτης περιόδου ανάμεσα στην Φιωρεντίνα και στα Pink Flamingos. Ξεκίνημα για την δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού. Τα Pink Flamingos είναι στην επίθεση. Έχει το κλέψιμο από τη Φιωρεντίνα. Στον εχνιδιασμό, άστοχο το lay-up του Ξυλογιαννόπουλου. Και η κατοχή αλλάζει χέρια και πάει στα Flamingos. Κουράνι.
άστοχο το σούτ του Ζαχαρόπουλου και η κατοχή παραμένει στα χέρια των Φλαμίγκος. 5-6 για δευτερόλεπτο στην κατοχή τους. Να δούμε πώς θα καταλήξει η επίθεση. Άστοχο το σούτ. Αλλαγή κατοχής. Καρεσίνα τώρα θέλει να τρέξει και να εκμεταλλευτεί ότι κάποιοι παίκτες των αντιπάλων δεν έχουν επιστρέψει. Για τρεις το σύνδεσμο η προσπάθεια του Σιλογιαννόπουλου. Εννέα, 18. Το είναι 9 τα Φλαμίγκο. Ευκαιρία για την κυρία να ανεβάσουν σε δεξί του αριθμό. Τη διαφορά δεν θα γίνει αυτό. Ωστόσο έρχεται το κλέψιμο. Το πήρε ο Αντωνόπουλος, ωστόσο η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Διακοπή τώρα για κάποιες αλλαγές. 9-18, πάντα μπροστά τα Pink Flamingos. Αυτόπουλου, αυτός που σπίτε. Πολύ ωραία πάσα για τον Μονακό. Χωρίς να κοιτάει ο Αθανασόπουλος του σέρβιρε την assist για το 11. Αλλά και ο Τασόπουλος θα πάρει το φάουλ. Μέσα η δεύτερη. 7-25 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Έξι για τον Αθανασόπουλο. Αυτός παίρνει το screen, σταματάει, εκτελεί και είναι μέσα. 14-19 ο Αθανασόπουλος. Πριν έδωσε την assist, τώρα πήρε το τρίποντο. Καθοριστικός στις τελευταίες εκθέσεις της Φιωρεντίνα. Και έχουμε γραμμή και μπάλα στην κατοχή των Pink Flamingos. Τρία δευτερόλεπτα στην κατοχή των Flamingos για να κυλώσει επίθεση. Ουσιαστικά θα πρέπει κάποιος να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει. Να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός. Δεν έχει δει το ρολόι. Και έχουμε βήματα. Ο Γεωργακόπουλος εδώ πήγε με φόρα, ωστόσο δεν κατάφερε να γλιτώσει τα βήματα. 14-19 φιλοξενούμενοι μπροστά. Για τρεις, ο Ζαχαρόπουλος είναι εύστοχος. Yeah. 14-22. Θα απαντήσει, όχι δεν απαντάει ο Αθανασόπουλος. Yeah. Έμεινε εκεί πέρα ο Λαμόνα από τη γωνία, ωστόσο δεν εκτέλεσε σωστά τη φάση. Yeah.
και η λάθος πάσα από τον Γεωργακόπουλο. Δεν το πιστεύει ο ίδιος. Σαχαρόπουλος. Τον Λαβρινό. 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Σαχαρόπουλος θα εκτελέσει. Ήταν υποπίεση το σούτ, ήταν ένα δύσκολο σούτ. 2-1. Και έχουμε το φάουλ και παραδέχεται ο Καφίλας. Και ο Μακρύνης τώρα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας για τις δύο ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 16-22. Λαβρινός, κλείνεται εκεί ο Καστήλας από 2. Θα βρούνε τελικά το σούτ. Θα πει Φλαμίγκος και το Ζαχαρόπουλο, ωστόσο δεν έρχεται το καλάθι. Ακρίτας πάει από τα αριστερά, το λέει από άστοχο και μαζεύουν οι φιλοξενούμενοι. Λαβρινός πιέζεται προς τα μέσα όλο τον δρόμο, Ζαχαρόπουλος, και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και το 16-24. 4-20 για το φινάλε, ενώ απαντάει ο Ακρίτας. Κοιμήθηκε για λίγο η άμυνα των Pink Flamingos. Στους 6 διαφορά. Τα τελειώνει ο χρόνος για 3, άστοχος ο Ζαχαρόπουλος, ο ίδιος στο rebound. Ο ίδιος θα πάρει ξανά την προσπάθεια, αλλά θα στοχίσει και στην δεύτερη επιλογή του. Λάθος ο Ρωσοτέ από την Φιωρεντίνα. Και τώρα στον εμφυδιασμό ο παίκτης ο Μπουράνης ήταν. Θα αφήσει την μπάλα με ευκολία στο καλάθι, 18-26. Για 3, άστοχος Αθανασόπουλος. Λαβρινός, έτσι για τον Κατσούλα. Ουράνης, 2 δευτερόλεπτα, εκτελεί, βλέποντας τον χρόνο να τελειώνει. Για 3, ο Γεωργακόπουλος άστοχος, έρχεται επιθετικό ρυπάν όμως από τον Ακρίδη, ούτε τώρα θα καταφέρει να τελειώσει την φάση. Ζητάει και το φάουλ και ο ίδιος. Συγκινείται και έχουμε το κλέψιμο ξανά προς τα μέσα για να πετύχει το καλάθι στη φορά ο Μακρύνης για το 20-26 στις 6 διαφορά, 2-13 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Καλή άμυνα από την Φιωρεντίνα. Ακρίτα, καλά το φάουλ. Σηκώθηκε και ο Ακρίτας. Και παρά το φάουλ που δέχτηκε, κατάφερε να στείλει την μπάλα στο καλάθι. 22-26 πλησιάζει κι άλλο η ομάδα της Φιωρεντίνα.
26. Πλάτη τον αντιπαλό του, ο οποίος θα παίζει πολύ καλή άμυνα. Ο Μακρύδης ήταν σε αυτή τη μάχη. Για τρεις τώρα ο Μαρκάριστος, δεν δικαιώνεται. Ο Ξυλογιαννόπουλος. Αντρινός τώρα, ωραία σταματές από την πλάτη. Τάβλ τιμ. 5 δευτερόλεπτα από μένα, εκτελεί, αλλά αστοχεί ο Μπουράνης. Έχουν κάνει αστοχική την άμυνα τους. Στα τελευταία δευτερόλεπτα η παίχτης Φιωρετσίνα, ενώ εδώ θα έρθει το λάθος. 23-26, 23 τα Φλαμίγκος. Οι γηπεδούχοι έχουν καταφέρει να μειώσουν τις 3 τη διαφορά. Αντρινός, εκτελεί, αστοχή. Ακρίτας οργανώνει τα δεξιά για τον Φιλογιαννόπουλο. Από την κορυφή εκτελεί ο Μακρύδης και είναι εύστοχος. 26-26, ισοφαρίζει για την Φιωρετσίνα. Καθοριστικός σε θέση του Ακρίτα, έχει βρει το χέρι του. Το Doug Toon και έρχεται το λάθος και έρχεται το φάουλ, με συγχωρείτε, τον Ζαχαρόπουλο. Κλείστηκε και από δύο αντιπάλους, ωστόσο πάνω στη φούρια τους να κλέψουν την μπάλα. Το φάουλ, εδώ παραλίγο το λάθος. Κόβει προς στιγμή ο Ακρίτας. Η μπάλα παραμένει ωστόσο στα χέρια του της ομάδας, Λαμπρινός από πολύ μακριά στη λήξη του πρώτου του χρόνου. 26-26, πολλά ίσα εδώ στον Άγιο Νικόλαο και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνημα για την τρίτη περίοδο. Όλα στο 26 εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Φιωρετσίνα και Pink Flamingos. 26-26. Έρχεται κατευθείαν το τρίποντο από τον Φιλογιαννόπουλο. Ξεκινήσει καν το δεκάλεπτο. Ζαχαρόπουλος. Πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Έχουμε δύο βολές, δεν δίστασε ο Κατσούλας να πάει προς το καλάθι με την δύναμη που βλέπουμε πως διαθέτει. Άστοχος στην πρώτη, θα έχει την ευκαιρία για ακόμα μία. Άστοχος και στην δεύτερη, 0 στις 2 για τον Κατσούλα. Παραλίγο το λάθος εδώ. Λελιανόπουλος. Μαλακός. Πάει προς το καλάθι, άσχεσε την προσπάθειά του και ο Λαμπρινός παχέτει και έχουμε το φάουλ. Ο Αντωνόπουλος πρόλαβε να γραπώσει την μπάλα εκεί, να διατηρήσει την κατοχή στην ομάδα του. Ο Λαμπρινός οργανώνει την επόμενη επίθεση. Άστοχη προσπάθεια από τον Μέχρι Φιωρετσίνα.
τον Σπιλτσαβίκο που ασχολείται εδώ από το τρίπολο του Φλογιανόπουλου. Μια βιαστική επιλογή. Κατοχή παραμένει στα παίκτη Φλαμίγκος. Καθώς ο Ξυλογιαννόπουλος παραδέχεται ότι η μπάλα βρήκε πάνω του πριν περάσει την γραμμή. 29-26 στο σύντριο η Φιωρετσίνα. 16 δευτερόλεπτα στην κατοχή των φιλοξενούμενων τώρα για την εκκίνηση επίθεσης. Μέσα ο Αδωνόπουλος και έχουμε το φάουλ. Και τις δύο βολές για τον Αδωνόπουλο. Μέσα και οι 2-29-28. Στην άλλη άκρη τώρα Καθενόπουλος και ο Φιλογιαννόπουλο. Μαλακός Φιλογιαννόπουλος, σταυρωτές. Λίγο πριν τη λήξη του χρόνου αυτό. Στην επίθεση θα πει Φλαμίγκος. Ζαχαρόπουλος, πολύ ωραία προσπάθεια και ολοκληρώνει την φάση με ένα καλάθι. 29-32. 29-30 με συγχωρείτε. Το κλέψιμο τώρα από τον Λαμπρινό. Δεν θέλει να βιαστεί εκεί πέρα ο παίκτης των Pink Flamingos. Οργανώνει την επίσης της ομάδας του. Πολύ ωραία άμυνα από τον παίκτη της Φιωρετσίνα. Φιλογιαννόπουλος και τον Μαλακό. Μαλακός παίκτη πανός και στριν. Φιλογιαννόπουλος για τρεις, άσχος ο Ρεφούτ. Ζαχαρόπουλος δίνει στον Λαμπρινό, ο οποίος θα οργανώσει ακόμη μια επίθεση για τους Pink Flamingos. Ζαχαρόπουλος υποπίεση, το σίδερο η μπάλα, μαζεύει όμως ο Κατσούλας στο επιθετικό rebound, δεν καταφέρει όμως να πετύχει κάτι. Απέναντι για τον Φιλογιαννόπουλο, εκείνος δεν διστάζει και δικαιώνεται. 32-30. Το πήρε δίχως δεύτερη σχέση και ο Φιλογιαννόπουλος και έδωσε τους πόντους στην ομάδα του. Πολύ ωραία συνεργασία τα φύλλα, αλλά πριν όμως δεν έρχεται τελικά το καλάθι. Και θα πάρει το φάουλ. Διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Συνεχίζουν εκεί οι παίκτες των Pink Flamingos να τα λένε με τον ρέφερι. Εκφράζουν τα παραπονά τους. Ενώ ο Μαλακός εξηγεί ήδη στην γραμμή των βολών για να εκτελέσει αυτές τις δύο ελεύθερες βολές. Έξι η πρώτη και τώρα ετοιμάζεται και για τη δεύτερη. Θα χάσει και τώρα στον εφηδιασμό η Φιωρετσίνα. Εύκολο καλάθι από τον Φιλογιαννόπουλο. Μετά το πλέξιμο του παίκτη του βρήκε κενό χώρο. Έλαβε την μπάλα στη χέρια του και κατάφερε να τελειώσει όπως θα φτάσει και εύκολα. Ακόμα μια προϋπόθεση εφηδιασμού εδώ για την Φιωρετσίνα.
τον Μακρύδη, ο οποίος δίνει αέρα 7 πόντων στην ομάδα του και αναγκάζει τους αντιπάλους να καλέσουν time out ώστε να ανακόψουν αυτή την αντεπίθεση της Φιωρεντίνα. Τώρα στην προσπάθεια των Pink Flamingos να επιστρέψουμε, καθώς βλέπουν τους αντιπάλους να χτίζουν μια διαφορά 7 πόντων. Έτρεξα στον εφηβιασμό η Φιωρεντίνα. Έπαιξαν πιεστική άμυνα και κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό να πάρουν την διαφορά. Τους δίνει ένα προβάδισμα ασφαλείας. 37-31 τώρα το σκορ. Για τρεις. Άστοχος ο Αθανασόπουλος. Ομάδας του 40-31 στο σύν 9 η Φιωρεντίνα. Ακρίτας 9 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση της ομάδας του. Ακρίτας σηκώνεται, αστοχή. Καλή άμυνα από τα Φλαμίγκος τώρα σε αυτή τη φάση. Δεν άφησαν τον Ακρίτα να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ταυρινός. Κόβεται εκεί το ημίωρο υπόψιμο από τον Γεωργακόπουλο. Ο Ταυρινός πήγε να ολοκληρώσει τη φάση. Και δέχτηκε το μπλοκ. Έχουμε το time out. Όλα έτοιμα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. 2-15 για το τέλος της περιόδου. 40-31 μπροστά η Φιωρεντίνα. Το σχετικό rebound τώρα. Με τα χέρια εξωμένα η αμυντική της Φιωρεντίνα. Το Αδιανόπουλος και να φέρει να πετύχει το καλάθι. 40-33. Αθανασόπουλος χάνει την μπάλα. Ζαχαρόπουλος τώρα προσπαθεί να τρέξει. Λαμπρινός εξετάζει τις επιλογές του. Φλέξον από το Μακρύδη. Δεν φτάνει στο τέλος, δεν φτάνει στην ολοκλήρωση της φάσης εκεί ο Αντωνόπουλος. Μόνος του από τη γωνία για τρεις, αστοχή ο Λιανόπουλος. Το
δεν έχουμε τη διακοπή, καθώς ο παίκτης της Φιωρεντίνα, ο Γιωργακόπουλος, χτύπησε στην προηγούμενη φάση. Θα συνεχίσει κανονικά. Λαμπρινός θα το πάρει, δεν θα το βάλει όμως. 40-33 το σκορ. Καλάθι και φάουλ από τον Μακρύδη. Έλαβε την όμορφη πάσα ασίστ του Αθανασόπουλου. Ολοκλήρωσε με επιτυχία την πάση και τώρα θα έχει την ευκαιρία για την έξτρα βολή. Μέσα και αυτή. 42-33, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περιόδου. Ζαχαρόπουλος. Για τρεις, υποπίεση, άστοχος. Και έχουμε την τεχνική ποινή. Σε ποιον? Στον Κουβάτη. Δεν δέχεται δεύτερη κουβέντα ο διευθυντής. Και στην γραμμή των βολών θα πάει ο Μακρύδης για να αναλάβει την βολή της τεχνικής ποινής. Παραμένει στα χέρια της Φλωρεντίνα. Λογιανόπουλος. Ρίδη. Δυσκολεύτηκε από την άμυνα των αντιπάλων. Το έβαλε πίσω με τον εαυτό του. Ζαχαρόπουλος. Ωραία, θα βρωθεί. Η τρίπλα πίσω από την πλάτη. Ωστόσο δεν καταφέρει να συγκρατήσει και έτσι έχουμε ξανά αλλαγή κατοχής. 24 δευτερόλεπτα όλα στην... όλα για την Φλωρεντίνα. Λογικά θα ξοδέψει όλο το χρόνο. Λογιανόπουλος, στη γωνία, για τρία. Ο Αθανασόπουλος, 46-33, στο συν 13 η Φιωρεντίνα. Μετά από αυτό το τρίποντο του Αθανασόπουλου. Φιωρεντίνα 46, πιν Φλαμίγκος 33 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Κίνησε η τέταρτη περίοδος με τους Φιωρεντίνα. Έχουμε ένα προβάδισμα 13 πόντων, 46-33. Και την μπάλα στα χέρια τους, στα χέρια των αντιπάλων. Έξω για τρεις, άστοχο το σούτ, ξανά ο Λαμπρινός. Πανωτάει θετικά rebound, κλείνει τυχαία από σχεδόν όλη την ομάδα της Φιωρεντίνα και καταφέρει να βρει λύση ο Αντωνόπουλος. Μητσόπουλος έξω για τον Ξυλογιανόπουλο, για τρεις από την κορυφή. Ο Μακρύδης αστοχία, έρχεται όμως το εξαιρετικό rebound. Από τον Κατσούλα που το παραδέχεται κιόλας και θα πάει στην γραμμή των βολών.
έχουμε. Κάποιος βιάστηκε να μπει στο ζωγραφιστό πριν ο Μακρύδης εκτελέσει και τη δεύτερη βολή του. Έτσι τα χέρια φιλατρινούν την μπάλα, ο οποίος οργανώνει την επίθεση των Pink Flamingos. Κάθε επιλογή την βρίσκει στον Γκουράνι, άστοχος όμως εκείνος. Σούλα στο θετικό rebound, τα βάζει με όλους. Ούτε τώρα έτσι με καλά για τους φιλοξενούμενους. Μάχος εκεί, σώμα με σώμα. Ο Λαβρινός εύστοχος. 46-38. Και έχουμε το time out από τις Φιωρεντίνα αυτή τη φορά. Σε όλο το γήπεδο τώρα από τους Φιωρεντίνα καταφέρουν να βγουν δίωδο. Κάνεις προσκρίσεις. Κατσούλας αφήνει την πάρα στην καλά με τη λήξη του χρόνου επίθεσης. 46-40. Για τον Μακρύδη αυτός θα πάρει το σιούτ, το επιθετικό rebound για τους Φιωρεντίνα, οι οποίοι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία με τον Σιλιανόπουλο. Οι παίχτες της Φλαμίγκος έδωσαν τη δεύτερη ευκαιρία στους Φιωρεντίνα και ο Σιλιανόπουλος την εκμεταλλεύτηκε με αυτό το τρίποντο. Πάμε τώρα πάνω στον Κατσούλα, ο οποίος θα πάει στις βολές. Από την κορυφή, άστοχος ο Ακρίτας. Και τώρα Ζαχαρόπουλος στην επίθεση. 5-30 για το φινάλε. Μετά από προσκύνηση, εκτέλεση, αλλά άστοχη από τον Αντωνόπουλο. Εδώ γίνεται το λάθος, κλέβουν τα Pink Flamingos και πάει προς τα μέσα ο Λαβρινός, ο οποίος θα πάρει το φάουλ ψηλά. Έβαλαν δύσκολα σε αυτούς τους εκεί η Φιωρεντίνα, κατάφεραν να χάσουν την μπάλα και τελικά ο Λαβρινός είναι αυτός που θα έχει ευκαιρία για αυτούς τους εύκολους δύο πόντους. Χάρισε το πρώτο. Άστοχος όμως τη δεύτερη βολή. Κατάφεραν να ξεφύγει ο Μαλακός. Κλείνεται εκεί ωραία από τον Αντωνόπουλο Μακρύδης. Αλλαγές στα μαργαρίσματα, Αυρινός. 4 δευτερόλεπτα ακόμα στην κατοχή της Φιωρεντίνα. Ένα δύσκολο σούτ εκτός ισορροπίας από τον Μακρύδη που δεν θα είναι εύστοχο. 49-41 στο μείον 8 η Pink Flamingos. Στο σύν 8 η Φιωρεντίνα. Ζαχαρόπουλος δεν το σκέφτεται, τελεί αλλά αυτοκίνηση.
Μακρύδη. Μακρύτας δείχνει την προσθήση του Μακρύδη στην παίξη του, παίρνει το σκριν. Κάθνει επιλογές, Μακρύδης. Άστοχος. Πάλεψε εκεί για το ριμπάουντο. Πάλεψε για το ριμπάουντο του Λεγιανόπουλου και δικαιώθηκε. Καθώς ο Κασούλας έπιασε την μπάλα ενώ βρισκόταν εκτός γραμμής. Το 51-41, το σύν 10 πλέον η Φιωρεντίνα. Στιγμή πάσα παρακινδυνευμένη, καταφέρει να κρατήσει ο Αντωνόπουλος. Τον παγιδεύουν εκεί οι αντίπαλοι. Κατσούλας, υποπίεση, άστοχο το σούτ. Μαζεύει όμως ο ίδιος το εξωτικό rebound. Και δεύτερη ευκαιρία τώρα με τον Μπουράνη. Αυτός εκτελεί υποπίεση. Το 51-41 δεν αλλάζει. 3 και 15 για το τέλος του παιχνιδιού. Για 3 τώρα, ανεβάζει τη διαφορά. Ο Αθανασόπουλος στο σύν 13, λέει η Φιωρεντίνα. Μια απόσταση ασφαλείας με 2 και 55 να απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Τρέχουν στον εφηβιασμό, ο Αθανασόπουλος θα το βάλει και τώρα. Όχι, αυτή τη φορά είναι άφηνος. Αντρινός θα κάνει το λάθος, πάνω τα λάθη από τα πίντα μήπως στις τελευταίες επιθέσεις. Πάνω λίγο να χάσει εκεί ο Τασινόπουλος. Μακρύτας. Είναι εκτέλεσε αστόχησες. 2 και 20 για το φινάλε. Λαμπρινός παραλίγο ακόμα ένα λάθος. Ζαχαρόπουλος εστελεί στο σίδερο η μπάλα. Και έχουμε το φάουλ. Ωραία έξυπνη πάσα στον Κατσούλα, όμως εκείνος δεν καταφέρει να ολοκληρώσει. Ξανά τρέχει η Φιωρεντίνα. Στον αέρα η μπάλα, Κατσούλας πιο ψηλά από όλους. Μαζεύει. Ζαχαρόπουλος. Δεν τα καταφέρει ούτε σε αυτή τη φάση. Στο σύν 15 πλέον η Φιωρεντίνα. Με 1 και 30 να απομένει για το τέλος. Νομίζω πως όλα φαίνεται να έχουν κρυφθεί. Ζαχαρόπουλος. Έξω για τον Λαμπρινό, εκείνος θα μαρκάρει στο άστοχος. Δεν βρίσκουν σκορ τα Φλαμέγκος. Λογιανόπουλος για 3. 59-41. Νομίζω ότι ο Λογιανόπουλος είναι αρκετά δυστός στις τελευταίες φάσεις. Ο Ζαχαρόπουλος φτώχισε και εκείνος στο τρίποντο για να μειώσει μια διαφορά ξανά στο 15. 59-44. Τα απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Η Φιωρεντίνα θα πετύχουν την πέμπτη σερινίκη τους.
από την άλλη βάζουν ένα τέλος στο σέρι των Pink Flamingos, γιατί μετά από 6 νίκες θα γνωρίσει την ήττα. 59-46, 59 η Φιωρεντίνα, 46 τα Pink Flamingos, αυτό είναι το τελικό σκορ του παιχνιδιού. Και έτσι η Φιωρεντίνα ανεβαίνει στο 7-5, ενώ οι Pink Flamingos πέφτουν. Αυτά από το σημερινό παιχνίδι.